Δεχόμαστε εισβολή τρομοκρατών από 83 χώρες του πλανήτη που δρούν στο έδαφος μας και κάνουν χρήση χημικών κατά των πολιτών της Συρίας, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο Αλίντα Αλμουαλέμ. Μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, υπογράμμισε ότι οι εξτρεμιστές μάχονται με την ανοχή της διεθνούς κοινότητας. Στη χώρα μου τη Συρία, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν πολίτες οι οποίοι σε καθημερινή βάση δολοφονούνται, διότι έρχονται αντιμέτωποι με την Αλ-Κάιντα. Εμείς ήμασταν εκείνοι που ζητήσαμε από τα Ηνωμένα Έθνη τη διενέργεια έρευνας για τη χρήση χημικών και να βρεθούν οι πραγματικοί υπαίτιοι, διότι μόνο ο ΟΗΕ έχει αυτή τη δυνατότητα. Παράλληλα, επανέλαβε την πλήρη αφοσίωση και δέσμευση της Δαμασκού στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας που αφορά στον αφοπλισμό της Συρίας από τα χημικά. Ωστόσο, κάλεσε τη Δύση να προβεί σε ανάλογες ενέργειες σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, εφαρμόζοντας τις διεθνείς συνθήκες για τη μη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής.